Δηλαδή, η μεταφυσική ασχολείται πολύ πλατιά με το τι υπάρχει, αλλά πέραν από τις αισθήσεις. Και αν κάποιος τώρα πει και μου λέει, απόδειξε το, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει οτιδήποτε, δεν μπορώ να το αποδείξω. Δεν μπορώ. Θα του πω αυτό το οποίο αισθάνομαι, αυτό το οποίο έχω καταλάβει, θα τον βοηθήσω, θα δώσω διάφορα επιχειρήματα και θα τον αφήσω μόνο του να μπορέσει να μιλήσει με τον εαυτό του για να μπορέσει να αποφασίσει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να δώσω αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά μέσα μας υπάρχουν βουνά από ερωτήσεις τα οποία ακολουθώντας την φιλοσοφική διαδικασία μπορούμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να καταλήξουμε σε ορισμένα λογικά επιχειρήματα τα οποία μπορεί να μας πείσουν εμάς προσωπικά, από εμάς, όχι από άλλους και τίποτα άλλο. Βεβαίως, όταν έρθει η ώρα και αφήσουμε το φυσικοπυρισμό των αισθήσεων, με άλλα λόγια περάσουμε από την άλλη μεριά, γνωστό σαν θάνατο, τα πράγματα αλλάζουν και αρχίζουν οι αποδείξεις να έρχονται ραγδαία. Και θα πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά έχω πεθάνει δύο φορές. Εγώ ήμουν τυχερός. Έκανα τουρισμό. Πήγα λοιπόν απέναντι και έκανα κάτι πειράματα απίστευτα. Απόδειξα πολλά πράγματα. Και γυρίσα και κάνα τον ξύπνιο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω, πέθανε για να τα δεις. Γιατί ακόμα και όταν περάσει κανείς απέναντι, είναι υποκειμενική η εμπειρία. Εντάξει. Εξαρτάται από το κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν θα δει ακριβώς τα ίδια. Εκείνο το οποίο θα μπορώ να περιγράψω σε κάποιον που ενδιαφέρεται είναι το ότι περνώντας απέναντι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια και συγκεκριμένα φαινόμενα τα οποία μπορεί κάποιος να δει έτσι, μπορεί να τα δει αλλιώς κλπ. Αλλά είναι μοναδικά. Χωρίς να σημαίνει πως δεν θα υπάρχει και κάποιος άλλος που θα βλέπει ακριβώς τα ίδια. Θα υπάρχει. Αλλά δεν θα είναι όπως και εδώ. Αυτή τη στιγμή, πόσοι είμαστε, 10, ας πούμε, 10 άτομα, νομίζετε πως είμαστε 10. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, μπορεί να είμαστε πολύ περισσότεροι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία λέω εγώ, αποτελούν στοιχεία μιας συχνότητας, μιας ενεργειακής μορφής, μιας σκεπτομορφής, η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή από άλλους ανεξάρτητα αν έχουν φυσικό σώμα ή όχι. Και ελκύονται από αυτό. Ελκύονται και έρχονται να ακούσουν. Εντάξει. Έρχονται να ακούσουν γιατί τους εκφράζει. Γιατί μην νομίζετε ότι και απέναντι όλα αυτά, παρόλες τις αποδείξεις που υπάρχουν απέναντι, τα έχουν καταλάβει πολλοί που ζουν απέναντι. Όχι. Όπως και εδώ. Είμαστε τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι ή σε κάποιο άλλο πλανήτη άλλα δημιουργήματα, τα οποία όμως έχουν περιορίζονται με τις ικανότητες οι οποίες έχουν διαμορφώσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κατανόησης. Και με αυτό τους αρκεί, άρα κλειδώνονται μέσα. Δεν ψάχνονται πάρα πολύ. Εκείνοι που ψάχνονται και βγαίνουν από το καβούκι τους χρησιμοποιούν στοιχεία πέραν από, από εκείνα τα οποία δίδονται από τις περιορισμένες μας αισθήσεις. Ξέρω ότι αυτά που σας λέω είναι απλές φράσεις οι οποίες όμως μπορεί να σας φέρουν σε μια κατάσταση σύγχυσης γιατί όλες είναι οι έννοιες που χρησιμοποιώ όπως και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω είναι αφηρημένες. Επομένως, λάβετε υπόψη σας ότι εάν συνεχίσουμε τις επαφές μας, στο τέλος και από τις ερωτήσεις σας που θα κάνετε θα φανεί καθαρά αυτό, θα αρχίσετε να διαμορφώνετε μια περισσότερο αντικειμενική και πιο ξεκάθαρη αντίληψη του τι υπάρχει. Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε λίγο που θα αρχίσουμε τις ερωτήσεις έχετε να αντιμετωπίσετε
αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω 100 ερωτήσεις βλέποντας αυτό το πράγμα και αναφερόμενος μόνο στα ονόματα που έχω χρησιμοποιήσει. Από το τι είναι πνεύμα, πνευματικό σώμα, ψυχή. Δηλαδή κάθε λέξη μου την πάρετε είναι και μια ερώτηση και μάλιστα ανάλογα πόσο έχετε εμβαθύνει ήδη μπορεί να είναι και μια λαβή για πολύπλοκες ερωτήσεις. Αστρικό σώμα ή συναισθηματικό. Πώς διαμορφώνονται τα ακόλουθα, πώς επηρεάζουν τη φυσική μας υπόσταση. Το περίφημο συνέστημα, φυσικό σώμα. Τι είναι το φυσικό σώμα. Όλες αυτές οι ερωτήσεις θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος και να δημιουργήσουν κάθε μία από αυτές τις λέξεις εκατοντάδες άλλες ερωτήσεις, για να μην πω χιλιάδες. Και στο τέλος της έρευνας αυτής, θα έχουμε φύγει προπολού, πάλι θα υπάρχουν ερωτήσεις. Γιατί όσο πιο πολύ κάποιος εμβαθύνει, τόσο πιο λεπτά ερωτήματα ανακαλύπτει. Αλλά υπάρχουν απαντήσεις και δεμένες απαντήσεις. Και τα μοντελάκια αυτού τέτοιου είδους μπορεί να είναι, να φαίνονται απλά, αλλά αυτό το δουλεύω τώρα περισσότερο από 20 χρόνια, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Ό,τι και να ρωτήσω μου το απαντάει εμένα. Εντάξει, μου το απαντάει. Πώς να το αλλάξω. Δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξω. Εντάξει, αλλά το κάθε ένα από αυτά έχει άλλα μοντέλα τα οποία δίνουν την ευκαιρία να μπορέσει κανείς να απαντήσει πιο λεπτές ερωτήσεις που έχουν σχέση με το, αν θέλετε, με το περιβάλλον το οποίο αντιπροσωπεύουν. Περιπέν για το συναίσθημα. Πάρα πολλές ερωτήσεις μπορούν να δημιουργηθούν για το κάθε ένα, για κάθε ένα συναίσθημα. Τι διαφορά έχει η αγάπη από το μίσος. Τι διαφορά έχει. Ενεργειακός βέβαια, η πρώτη απάντηση που μας έρχεται είναι ότι μπορεί να έχει διαφορά ενεργειακής φύσεως. Και μάλιστα στο δικό μου το μοντέλο και σε όλα μου τα μοντέλα θα δείτε ότι χρησιμοποιώ δύο βασικές παραμέτρους, τη συχνότητα και την ενεργειακή πυκνότητα, σαν ένα τρόπο να διαφοροποιήσω τα πράγματα και να εξηγήσω γιατί διαφέρουν. Αυτά υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν στη μοντέρνα κλασική φυσική. Και επέλεξα αυτές τις παραμέτρους για να μπορέσω να πω γιατί το συναίσθημα είναι σε αυτή τη συχνότητα έναντι της άλλης. Παρόλο που γίνεται κατανοητό στο φυσικό σώμα. Όταν αισθανόμαστε καλά το πρωί, το σώμα σας αισθάνεται πετάει. Εντάξει, πετάει. Που σημαίνει ότι το συναίσθημα του αισθάνομαι μια ευεξία, κατά κάποιον τρόπο μπορεί και μεταφέρεται στο φυσικό σώμα και υλοποιείται, σωματοποιείται, με αποτέλεσμα το σώμα να μπορεί να πετάξει. Ενώ πονάει τα πόδια σου, σηκώνεσαι και τρέχεις. Το έχετε νιώσει αυτό? Όχι. Βλέπεις εμένα, προηγουμένως είχα ιδρώσει και λοιπά. Τώρα θα με βλέπεις σιγά σιγά, θα γίνω ομαλός, δεν τρέχει τίποτα και λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Έγινε κάποια αλλαγή. Νιώθετε πιο άνετα. Ναι, όχι μόνο πιο άνετα. Νιώθω περισσότερο δεμένος και πολύ περισσότερο λειτουργικός. Γιατί? Τα γιατί είναι πάμπολα. Okay. Γιατί ο Σωκράτης ήταν Σωκράτης και δεν ήταν κάποιος άλλος? Τι τον έκανε το Σωκράτη να διαφέρει? Σωκράτης είναι μια μοναδική προσωπικότητα. Θεωρείται άβατα. Εντάξει. Γιατί? Τα γιατί είναι πάμπολα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε κάποια πρόταση, η οποία κατά κανόνα θα πρέπει να δημιουργήσει καλές ερωτήσεις, έχει υπόψη σου. Εκτός αν θέλεις να σταματήσεις και να πεις, σε ένα Σωκράτη, εντάξει, ένας γέρος, παπουτσής, το λύωσα. Και τον κυνηγούσε η γυναίκα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να σταματήσει εκεί πέρα, δικαίωμά σου είναι. Και εγώ δεν θα σου πω έκανες λάθος. Αλλά θα χαμογελάσω. Λοιπόν,
Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα ασχοληθούμε και το οποίο ουσιαστικά είναι μέρος της λεγόμενης μεταφυσικής. Γιατί η μεταφυσική είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη και επιστήμη όχι με την έννοια της κλασικής φυσικής. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η λεγόμενη κλασική φυσική κάποτε ήταν η μεταφυσική. Και σε κάποιο σημείο φτάσαμε να αναπτύξουμε την ικανότητα ούτως ώστε να μπορούμε να αποδεχτούμε σε ένα ενιαίο δεμένο σύνολο του τι υπάρχει και μετά το ονομάσαμε επιστήμη. Βασισμένη στην επιστημονική θεώρηση και όπως τολμήσει και μιλήσει παίρνει μηδέν στη φυσική και δεν πάει πανεπιστήμιο. Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα μεγαλύτερα πειράματα που γίνονται από την θεωρητική φυσική ουσιαστικά προσπαθούν να φέρουν στη φυσική μεταφυσικά ερωτήματα. Αυτό δουλεύει η φυσική. Και δεν μιλάω για τη φυσική, τη μηχανική και τη δυναμική που έχει σχέση με τους νόμους του... Η νευτόνια φυσική είναι η βάση της κλασικής φυσικής. Εντάξει. Τι είπατε? Ναι. Λοιπόν, αυτός θεωρείται το μεγαλύτερο γνωστό όνομα και πραγματικά πάνω στη δικιά του δουλειά έχουμε διαμορφώσει, η οποία βασίζεται στην αριστοτέλητη δουλειά, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί έχουν μια συνέχεια. Λοιπόν, πάντως είναι η νευτόνιος φυσική η οποία εξηγεί αυτά τα οποία ζούμε στο φυσικό μας κόσμο. Λοιπόν, επίσης να θυμόμαστε ότι η μεταφυσική όχι μόνο μιλάει για τα πάντα, σε εξελιγμένη μορφή εξηγεί τα πάντα, αλλά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι σε θέση να προτείνει και το γιατί, όπως και το πώς διαμορφώνονται τα πάντα. Και το γιατί, που σημαίνει υπάρχει σκοπός για κάτι που υπάρχει, και το πώς, που σημαίνει ότι υπάρχουν φυσικοί νόμοι που δεν ισχύουν εδώ, που ζούμε. Εντάξει. Υπάρχουν φυσικοί νόμοι που δεν έχουν σχέση με τη βαρύτητα. Δεν ισχύουν γιατί δεν ισχύουν ή δεν ισχύουν γιατί δεν τους γνωρίζουμε και δεν τους αναπράξαμε. Δεν ισχύουν και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά είναι ωραία η ερώτηση. Ανάλογα την περίπτωση, ένα ποσοστό πηγαίνει εκεί ή το άλλο. Είναι, θα μπορούσε αυτό να γίνει μια λαβή, αν θέλετε, το θέμα μιας πολύ ωραίας συζήτησης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό νομίζω σας να καταλάβετε πού βρίσκομαι και μέχρι το τέλος της συνάντησης, μετά τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν τώρα, τη συζήτηση που πρέπει να αρχίσει, θα έχουμε πολλές άλλες ευκαιρίες να διευρύνουμε και το θέμα της συζήτησης, αλλά και το γνωστικό μας επίπεδο. Θα ήθελα να προτείνω μερικά λεπτά διάλειμμα και να γυρίσουμε για τη συζήτηση. Ευχαριστώ.